ως αναμνηστικό από το μετρονόμο και την προσφορά του ελληνικού τραγούδι. Έτσι καθένα παρουσίας και θα συνεχίσουμε σε αυτό. Ο Γιάννης ο Μωραήτης για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Είναι φίλος μου τα τελευταία 10, μπορεί και 15 χρόνια. Βρισκόμαστε πολύ συχνά, παίζουμε. Είναι ένας έφηβος του μπουζουκιού. Όσο αγαπάει ο Γιάννης το μπουζούκι, δεν έχω δει άλλο άνθρωπο που αγαπάει τόσο πολύ. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το μπουζούκι του. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει το λαϊκό τραγούδι από την αρχή, σχεδόν, όχι τελείως από την αρχή, αλλά από τη δεκαετία του 60, έχει παίξει με πολλούς σημαντικούς ανθρώπους του λαϊκού τραγουδιού και σημαντικούς αποδημιουργούς και τραγουδιστές. Γιώργο, τι έχεις να πεις γι' αυτά? Λοιπόν, ο Γιάννης Μωραήτης, από τους μπουζουξίδες που ανεβαίνουν στο πατάρι από τα πρώτα χρόνια του 60 ουσιαστικά και συνεργάζονται τότε με όλους όσους ήδη είναι προηγούμενοι στα Πάλκα, με τον Μάρκο, με τον Στράτο Παγιουμτζή, με τον Χατζηχρήστο, με τον Χιώτη, με τον Ζαμπέτα, με τον Μπέμπι, με όλους αυτούς βρέθηκε. Κάποια στιγμή βρέθηκε την Πλήση Τσάνη στα χρόνια του 70 πια και με τη Σωτηρία Μπέλου στο Χάραμα και στα νεότερα χρόνια και με νεότερους. Δηλαδή στα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, ο Μωραήτης παίζει όπως και στα ρεμπέτικα της κατοχής. Συνεχίζει μέχρι σήμερα, νομίζω με τον Γιώργο Αλτή έχουν μόνιμα ραντεβού που παίζουν μεταξύ τους, μπουζούκι. Και επίσης θέλω να πω κάποιες ατάκες του Γιάννη Μωραήτη που αφορούν ίσως και τη βραδιά περισσότερο. Λέει λοιπόν ότι θυμάμαι κάποτε έκανα ερώτηση στον Μάρκο για το Χιώτη. Τις καλύτερες κουβέντες μου είπε. Όχι που έχουν γίνει τώρα κάτι κουλτουριάριδες που λένε ότι το τράχορδο δεν είναι καλό μπουζούκι ή είναι πιο εύκολο. Είμαι από τους λίγους που παίζουν και τρίχορδο και τετράχορδο. Είναι πιο πλούσιο το τετράχορδο. Πάντως, εγώ επιμένω για να τον κάνω να πει κι άλλα. Και του λέω ότι πιστεύετε ευρύτατο ότι η μετροπή που έκανε ο Χιώτης είναι σε βάρος του τραγουδιού. Και η απάντηση του Γιάννη Μωραήτη και με αυτήν να τελειώσω, να τους πει να πάνε να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Είναι γιατί δεν μπορούν να το φτάσουν, γι' αυτό κάνουν τους κουλτουριάριδες. Αυτά. Και κάτι τελευταίο που ο Γιάννης Μωραήτης ζήτησε έτσι με επιμονή να το θέσουμε, είναι ο πρώτος μπουζουξής που παίζει στο Ηρώδιο, σε εκδηλώσεις του 1963 της Δώρα Στράτου. Και επειδή Γιάννης Μωραήτης δεν υπάρχει χωρίς μπουζούκι και χωρίς παίξιμο, ο Γιάννης θα μας παίξει 2-3 αγαπημένα του τραγούδια. Thank you.
Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Ευχαριστούμε πολύ.